Είναι ιδιαίτερο λόγο που διάλεξε να έρθει σε αυτή την ταινία στο φεστιβάλ, γιατί έχουμε μια ωραία σύμπτωση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα εκφράζοντας τα θερμά συγχαρητήρια για όλη αυτή την προσπάθεια. Μια προσπάθεια η οποία έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία το γεγονός του ότι γίνεται στην περιφέρειά μας, στα νησιά μας. Όλοι γνωρίζουμε το πόσο σημαντικό είναι να μπορεί να δίνεται η δυνατότητα στους νησιώτες για αυτή την ενασχόληση. Πραγματικά επέλεξα να είμαι σήμερα εδώ, γιατί αυτή η γυναίκα που επιτρέψτε μου να πω είναι ένας άνθρωπος υψηλού συμβολισμού για όλους μας, που ουσιαστικά αποδεικνύει το πώς κανείς με την θέλησή του και με τη σταθερή του προσήλωση στις επιθυμίες του μπορεί τελικώς να κάνει πράξη την κάθε του επιθυμία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μας εμπνεύσει όλους. Στην ΑΕΝΑ η προσπάθειά μας συνεχώς να βελτιωνόμαστε, συνεχώς να προοδεύουμε στη ζωή και ποτέ να μην απογοητευόμαστε στο πέρασμα του χρόνου παρά τις δυσκολίες. Νομίζω ότι η συγκυρία, αυτή η δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας, που οδηγεί και αρκετούς ανθρώπους στο να ακολουθήσουν το δρόμο της ξενιτιάς, δίνει μέσα από αυτή τη μικρή ταινία σήμερα και ένα ακόμα μήνυμα. Το μήνυμα του ότι όσο μπορούμε θα πρέπει να προσπαθούμε να μένουμε εδώ στον τόπο μας και στα νησιά μας. Με την σκέψη αλλά και με την ευχή αυτή η γυναίκα να μπορέσει να αποτελέσει παράδειγμα για πάρα πολλούς νέους να συνεχίσουν να είναι στον τόπο μας, να μην φύγουν στην ξενιτιά. Κλείνω αυτό τον πολύ γρήγορο χαιρετισμό και ευχαριστώ για άλλη μια φορά ως Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου τον κύριο Σπυρόπουλο για την δυνατότητα που δίνει στα νησιά μας να έχουμε όλη αυτή την δραστηριότητα μέσα από το Aegean Dogs, τόσο στα νησιά όσο και στην προβολή που έχουμε έξω από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επιτρέψτε μου. Κύριε Λαζάρου, θα σας έχουμε μαζί μας. Ελάτε. Και όση ώρα έρχεται, επιτρέψτε μου, αφού πω ότι μεγάλο μέρος του κοινού είναι μαθητές του νυχτερινού γυμνασίου Μυτιλίνης, του εσπερινού γυμνασίου Μυτιλίνης και των ηλικιακών τάξεων, να πω και κάτι που πρέπει να μας κάνει περήφανος για τη χώρα μας. Είμαστε μικρή χώρα. Είμαστε φτωχή χώρα. Ζούμε τις κρίσεις που όλοι ξέρουμε και ο καθένας έχει τη δικιά του γνώμη γι' αυτό. Αυτή η χώρα, αυτό το κράτος, έφτιαξε τις δομές διαβίου μάθησης, έφτιαξε τις δομές των νυχτερινών και εσπερινών σχολείων, άνοιξε τα πανεπιστήμια και σε μαθητές από αυτά τα σχολεία και αυτό το κράτος έδωσε τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να γεμίσει ξανά τη ζωή του και να αποκτήσει κοινωνική ταυτότητα. Γκρινιάζουμε, παραπονιόμαστε, μπορεί να έχουμε δίκιο, μπορεί να είμαστε πολύ συγκρατημένοι, όμως αυτό είναι ένα παράσημο για τη χώρα. Και μέσα στην γκρίνια μας, μέσα στη διαμαρτυρία μας, μέσα στις ανάγκες που μας πιέζουν, ας συγκρατούμε ότι αυτή η μικρή Ελλάδα έχει ένα λόγο που είναι ένα από τα 28 αστεράκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα καλέσω και τους σκηνοθέτες και ναι. Το τελευταίο λόγο σε εσάς. Ωραία. Εγώ θα ήθελα πριν να δώσουμε το λόγο στην κυρία Νίκη, που και το όνομά της ακόμα είναι συμβολικό, το όνομα Νίκη, έτσι. Ακριβώς. Να σας πω ότι πραγματικά, νομίζω 2 χρόνια μετά που είχαμε... 2 παρακάτι, Νοέμβριο του 2014. 2 παρακάτι χρόνια μετά που είχαμε ξαναβρεθεί εδώ για να πούμε πάλι άλλο ένα ευχαριστώ σε εσάς, που ήσασταν τότε φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο. Να σας πω ότι πραγματικά είσαστε ένας άνθρωπος που μας εμπνέετε όλους. Να είσαστε πάντα καλά. Ιουλία, Αλέξανδρε, παρακαλώ ελάτε για να ακούσετε σχόλια, να απαντήσετε σε ερωτήσεις, αφού σας εκφράσουμε τα συγχαρητήρια και τις μεγάλες ευχαριστίες.
Δώσε το σύρμα του τηλέφωνο στην κυρία Ιουλία. Πολλά μικρόφωνα μου δώσετε. Παναγιώτη, έχουμε και ακόμα, έχουμε ακόμα ένα... Στερεοφωνικά, πιάστε εδώ ρε παιδιά ένα. Ευχαριστώ. Έχουμε και ένα φίλο μας εδώ, ο οποίος είναι της ομάδας και θα τον παρακαλέσω να έρθει και εκείνος για να μας δείτε όλους μαζί. Καλησπέρα σας και από μένα. Η ομάδα εδώ του Εσπερινού Γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις έφτιαξε αυτή την ταινία. Θα σας πω δύο λόγια για το πώς ένιωσα εγώ. Μία μικρούλα λέξη με τέσσερα γράμματα που στην ουσία έχει μια τεράστια, τεράστια, τεράστια ιδέα και μια τεράστια εικόνα. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το μικρό ντοκιμαντέρ, θεώρησα ότι είναι κάτι κοινότυπο το να παίρνει συνέντευξη από μια κυρία η οποία έφυγε και γύρισε και έκανε και έδειξε. Στείνοντας λοιπόν τη μηχανή και βάζοντάς την μέσα στο κάδρο, με το που ξεκίνησε να μιλάει, αισθάνθηκα ένα τεράστιο δέος που ειλικρινά σας λέω, ακόμα και τώρα το σκέφτομαι και ήταν μια τεράστια εμπειρία για μένα. Η ζωή της κυρίας Νίκης είναι η ζωή μιας γυναίκας από την πόλη μας, μπορεί να είναι και από τη γειτονιά μας, μπορεί να είναι και από το σπίτι μας ακόμα. Είναι τόσο κοινότυπο να φεύγουν οι Έλληνες στο εξωτερικό και δεν είναι και τυχαίο φυσικά. Οι Έλληνες έχουν διαπρέψει το εξωτερικό. Όσον αφορά τώρα τη ζωή της κυρίας Νίκης όταν γύρισε, ειλικρινά είναι μεγάλο κατόρθωμα αυτό που έκανε και συνεχίζει να κάνει. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνει κουράγιο να συνεχίσω και εγώ τις δικές μου σπουδές, γιατί και εγώ συνεχίζω τις σπουδές μου. Ένα παράδειγμα για μένα ήταν η κυρία Νίκη. Και θεωρώ ότι πολλοί από εσάς εδώ που βρίσκεστε μαζί μας και μας βλέπετε, έχετε σαν πρότυπο την κυρία Νίκη. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ. Θέλεις κάτι να πεις? Ιουλία. Καλησπέρα και από μένα. Εκπαιδευτικός, η δασκάλα της τάξης. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι και τα εσπερινά σχολεία, ότι έχουμε ακατέργαστα διαμάντια μέσα και αυτό φαίνεται και από τη Νίκη, αλλά και από τους μαθητές, που γενικώς βρίθουν δημιουργικότητας και χάρη σε αυτούς είδατε αυτό που είδατε σήμερα. Και επιστρέφουμε Δημήτρη και του χρόνου. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω. Ναι. Εγώ θέλω να πω πώς. Δεν ακούγομαι. Μήπως αυτό κάτι έχει. Έλα, κυρία Νίκη. Εντάξει, πάρε αυτό. Εγώ, παιδιά, θέλω να σας πω πως οι δυσκολίες της ζωής είναι η ομορφιά της ζωής. Όταν τις περνάς, ζουρίζεσαι, συναχωριέσαι, παιδεύεσαι, στηρίσαι. Αλλά όταν περάσουν τα χρόνια, και έρχεται στη δική μου ηλικία, είμαι 72 τώρα, νιώθεις τόσο περήφανος που έχεις καταρθώσει όλα αυτά τα πράγματα. Καμιά φορά σκέφτομαι και λέω, όταν δεν τα είχα κάνει αυτά, τι θα αισθανόμουν για τον εαυτό μου, τι υπερηφάνεια θα είχα όταν τα έβρισκα όλα έτοιμα. Για μένα είναι μεγάλο κατόρθωμα να είσαι αγωνιστής και να βγαίνεις νικητής. Ευχαριστώ. Αναμνηστικό και στην κυρία Νίκη που μας εμπιστεύτηκε και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι η αφίσα για την ταινία, την οποία τυφλοτέχνησαν δύο ζωγράφοι, κυρία Σμαραγκού. Λοιπόν, είναι για σας. Ευχαριστούμε που μας εμπιστευτήκατε και πάρα κάναμε αυτό το ντοκιμαντέρ. Και στον κύριο Σπυρόπουλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που ακούσατε είναι πρωτότυπη μουσική που φτιάχτηκε αυτή την ταινία. Και όλα αυτά γίνονται στη σχολή ντοκιμαντέρ, το Aegean Docs Workshop,
που ξεκίνησε και το πίστεψε η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, πήρε τη σκυτάλη ο Δήμος Λέσβου και έχουμε τώρα αυτή τη συνεργασία. Και θέλω να σας πω ότι το να κάνει κανείς προβολές με καλές ταινίες είναι κάτι ωραίο. Γίνεται κι αλλού. Το να φέρνει σκηνοθέτες από το εξωτερικό και Έλληνες και να γίνονται συζητήσεις με το κοινό, και αυτό είναι κάτι ωραίο, γίνεται σε λιγότερα μέρη από το προηγούμενο. Το να δίνεις τα μέσα σε πολίτες, σε μαθητές, σε ανθρώπους 40 ετών, 50 ετών, 60 ετών, 70 ετών, να δημιουργήσουν και να εκφραστούν, αυτό γίνεται μόνο εδώ στη Μυτιλίνη και μπράβο σας. Σταματώ γιατί είμαι συγκινητός. Ας προχωρήσουμε. Να πούμε κάτι. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα άλλα τα παιδιά που συμμετείχαν, γιατί δεν είμαστε μόνο τρεις στην ομάδα. Το εργαστήριο το παρακολούθησαν και η Μυρσίν και η Σωτηρία και η Νούλη και όλοι οι άλλοι πλαισίωσαν θετικά, και ο κύριος Διευθυντής, ο κύριος Σταβακέρας, ο οποίος μας ενθάρρυνε και μας ενθαρρύνει σε τέτοιες προσπάθειες. Χαρήκαμε τη συμμετοχή μας στο εργαστήριο των Aegean Dogs και τη δημιουργία, και περισσότερο χαιρόμαστε όταν χαίρονται τα ίδια τα παιδιά να δημιουργούν και χαίρονται να είναι στο σχολείο και έρχονται με χαμόγελο και όχι με πίεση. Μπράβο. Λοιπόν, το πρόγραμμά μας, κύριε Χριστό, το 2017 θα διευθύνετε εσείς τις συζητήσεις, θα γίνει με μεγαλύτερη επιτυχία. Βεβαίως, βεβαίως. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ ήθελα να εκφράσω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Κάθε φορά που βλέπω, κάθε επόμενη φορά που βλέπω αυτή την εξιστόρηση της κυρίας Νίκης, παίρνω καινούργια στοιχεία, καινούργιες πληροφορίες, και κάθε φορά βλέπω κάτι που μου παρακινεί το ενδιαφέρον. Έτσι έγινε και τώρα. Για πολλωστή φορά είδα καινούργια χαρακτηριστικά. Βγάζει πολύ δύναμη, περνάει πολλά μηνύματα και δείχνει ότι σε οποιαδήποτε φάση της ζωής μας βρισκόμαστε, πάντα μπορούμε να βρούμε το ενδιαφέρον, να βγούμε νικητές από αυτό. Και είναι τόσο απλό όσο να το πάρουμε μια απόφαση. Τα μηνύματα είναι πολλά, όμως εγώ θέλω να σταθώ στο τελευταίο, που είναι η μάθηση. Τι είναι η μάθηση? Όλοι έχουμε ακούσει την έκφραση που λέμε «Η μάθηση είναι τροφή». Ναι, αλλά τι τροφή? Επιτρέψτε μου, μέσα από τη δική μου εμπειρία και από τη δική μου θέση, να πω πώς το έχω βιώσει, πώς το ζω, τι σημαίνει για μένα μάθηση. Μάθηση καταρχήν είναι λύση στα διέξοδά μας. Είναι ένα εργαλείο, σαν να βρισκόμαστε μπροστά από ανοιχτούς ορίζοντες, που μπορεί να μας κάνει καλύτερους, να μας οδηγεί στην ευτυχία μια ώρα γρηγορότερα, μας κάνει πιο δημιουργικούς, μας κάνει πιο χρήσιμους, ισότιμα, αξιότιμα μέλη με τους άλλους. Σίγουρα μας ολοκληρώνει ως άτομα στην κοινωνία η μάθηση, όμως περισσότερο ακόμα και από όλα αυτά είναι ότι μας κάνει ιδιαίτερους. Αυτή την ιδιαιτερότητα την έχουμε ανάγκη όλοι, να έχουμε ανθρώπους ιδιαίτερους δίπλα μας. Λειτουργεί αμφίδρομα. Με τη μάθηση μπορεί να παίρνουμε πολλά, αλλά με το να είσαι ιδιαίτερος ακούς ή αδύνεις. Αυτή την ιδιαιτερότητα η κυρία Νίκη σήμερα, στο τέλος, την έδειξε με ένα δάκρυ στα μάτια. Αυτή η ιδιαιτερότητα είναι η συνέχεια. Όταν έβγαινε από το σχολείο εκείνη, έμπαινα εγώ. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ.